Μπάμπι Νάιτ, κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος, πολύ φιλικό, πολύ ανεβαστικό, γιατί φωνάζω ένα φίλο από τα παλιά, αγαπάμε, εκτιμάμε και είναι έτοιμος για όλα. Δηλαδή κάνει ένα πολύ ωραίο comeback και όλα μαζί. Καλλιτεχνικά, μουσικά, νέο τραγούδι, καινούριο βίντεο κλιπ, καινούργια συνεργασία, σχήμα καλό στη Θεσσαλονίκη καλοκαιρινό που θα γίνει χαμός. Μην χάνουμε χρόνο, ένας και μοναδικός αγαπημένος καλλιτέχνης και δικό μας παιδί, Χρήστος Κοσταράς στην παρέα. Τι να πω, ρε, όμορφο άντρα, γλυκέ. Καλησπέρα, Μπαμπίνο μου. Σε όσους είπα ότι έχω σήμερα Χρήστο Κοσταρά, όλοι λένε το έχεις το καλύτερο παιδί. Τα κορίτσια που είπαν το πιο ωραίο παιδί. Ναι, παραμείνει ναι. Αυτό το πράγμα με σένα, φίλε. Αλήθεια. Σαν το παλιό καλό καλό κρασί. Σε θέλω έτσι και ευθεία, γιατί έχουμε και τα ωραία τα παράθυρα. Ωραία. Μ' αρέσει το παράθυρο. Φρέσκος, ανανεωμένος. Νομίζω είσαι στα καλύτερά σου, που λέει και το τραγούδι του Ρουβά. Χαμογελαστός, αισιόδοξος, χαρούμενος, νέες συνεργασίες, νέα ομάδα. Με θυμίζεις και λίγο από τα παλιά το σχήμα. Πάμε, σε δίνω βήμα να τα πεις όλα μόνος σου. Δημιουργική εποχή, καινούριο τραγούδι όπως είπες. Επιστρέφω φέτος σε ένα μαγαζί που ξεκίνησα, που ο κόσμος μπορεί να μην το ξέρει. Η καριέρα μου στη Θεσσαλονίκη και γενικά ξεκίνησε στις Μούσες. Ποια χρονολογία, τα λέμε αυτά, ναι είμαστε πρόγραμμα. Ωραίοι, είμαστε δεν κολλάμε αυτά. Το 99 άνοιγα το πρόγραμμα και τώρα θα το κλείνω. Άκου να δεις ρε φίλε, είδες. Γι' αυτό σε όλα τα παιδιά, κουράγιο και τρέξιμο. Είδες όλα, πώς όλα γίνονται. Μπράβο, με πρώτη γραμμή στο γίνονται. Σχήμα τώρα μαζί με τον φίλο μου τον Ανδρέα τον Στάμο. Ανδρέα Στάμος, καταπληκτικός φίλος, αδερφός μου. Ο Παύλος ο Παούνης, Εθνάη Πολίτη, Μάγδερ Μετζή, Τατιάνα, ο Βαλάντης, η Αθηνά. Και πάμε να ορμήξουμε με ένα καταπληκτικό πρόγραμμα. Μαέστρος μας ο φίλος μου ο Γαβρίλος, αιώνες φίλος μου, έτσι. Εννοείται. Δικός μας αδερφικός φίλος, Γαβρίλη Γαβρίλογλου, βάζει την υπογραφή του. Τον είχαμε εδώ και με τη Θεοχάρη. Τρέχει και εκεί ο άνθρωπος. Νομίζω θα κάνατε ένα ωραίο φρέσκο καλοκαιρινό πρόγραμμα. Γιατί βλέπω εδώ τώρα πατρέψατε πάρα πολύ. Ενωθήκατε πολλές δυνάμεις μαζεμένες. Στάμος, εσύ, Παούνης. Θέλουμε να γυρίσουμε λίγο την παλιά Θεσσαλονίκη. Μπράβο. Που από ό,τι βλέπω τα τελευταία χρόνια λίγο τη χάσαμε. Και εμείς επειδή την υπηρετούμε και θα την υπηρετούμε, την γνωρίζουμε νομίζω καλύτερα. Τι εννοεί ο Κώστας Κοσταράς όταν λέει χάσαμε την παλιά Θεσσαλονίκη. Τώρα αυτή η διασκέδαση που γινόταν σαν μπουζούκια έχει λίγο αλλάξει. Έτυχε να πάω κι εγώ σε κάποια live τώρα να μην λέω μαγαζιά και ήταν σχετικά ταλαιπωρία, ας πούμε. Εμείς τα έχουμε ζήσει και τα βιώνουμε διαφορετικά. Και επειδή η νεολαία και από την προηγούμενη σεζόν που έζησα ήταν το κάτι το φοβερό που ξαναήρθε στα μαγαζιά, ο νέος ο κόσμος, εμείς έχουμε μεγάλη ευθύνη και υποχρέωση να τους κάνουμε να νιώσουν και να βιώσουν αυτά που περάσαμε κι εμείς, έτσι. Το καλό με εσάς τώρα, επειδή και δεν το λέω για να πενέψω ούτε τις Μούσες, ούτε χαιρετισμούς και το φίλο μας τον Μάρκο εκεί που κολώνα, δίνει αγώνα κολώνα, τόσα χρόνια. Κολώνα της διασκέδασης της Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι εσείς ξέρετε, ρε παιδιά, να διασκεδάζετε τον κόσμο. Ένα το κρατούμενο και δεύτερον, γίνεστε και παρεάκι με τον κόσμο. Γίνεστε φίλοι. Αυτό είναι, γίνεστε ένα. Επειδή σας ξέρω όλους ξεχωριστά. Ξέρω ότι όλη η ομάδα αυτή έτσι θα είναι και φέτος το καλοκαίρι. Αυτό, Μπάμπη μου, ξεκινάει από το γεγονός ότι αγαπάμε πολύ αυτό που κάνουμε. Όταν το αγαπάς και εξελίσσεσαι και τα συναισθήματά σου μεγαλώνουν, όλοι έχουμε τα ίδια συναισθήματα μέσα μας. Το θέμα είναι πώς τα διαχειρίζεσαι και πόσο μπορείς να τα τραβήξεις σαν λάστιχο. Η αγάπη είναι αυτή η οποία... Το μόνο σίγουρο είναι τα φέρει το αποτέλεσμα που πρέπει να φέρει. Πού οδηγηθήκαμε, φίλε Χριστόρα, αλλάξαν οι γενιές και άλλαξε ο τρόπος διασκέδασης ή γενικότερα οι χώροι και, οι καλλιτέχνες έχουν λίγο διαφοροποιήσει τα πράγματα της διασκέδασης. Τι έχει αλλάξει, δηλαδή. Αλλάξαν οι δισκογραφικές εταιρείες. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Ο δρόμος ο οποίος έχει ανοιχτεί, οι παράδρομοι, οι δρόμοι που έχουν ανοιχτεί είναι λίγο διαφορετικοί. Τα πρότυπα των νέων παιδιών είναι λίγο διαφορετικά. Βέβαια δεν πάβει το λαϊκό ελληνικό τραγούδι να είναι η σημαία μας. Και πάνω εκεί στηρίζονται όλα τα άλλα ακούσματα.
Που πήγε να εξαφανιστεί λίγο. Πήγα να το εξαφανίσω το είδος, το λαϊκό, πριν κάποια χρόνια. Για να εξαφανιστεί το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, πρέπει να εξαφανιστεί η Ελλάδα. Αν καταφέρουν να εξαφανίσουν την Ελλάδα, θα εξαφανιστεί και αυτό. Γίνεται τώρα ένα να μην ακούσει, ρε φίλε Μπουζούκη, στο τραγούδι, δεν ακούσει κλαρίνο, δεν ακούσει βιολίτα, παραδοσιακά όργανα δηλαδή τη χώρα. Όπως και στην Eurovision, πρέπει να πηγαίνουμε με την κουλτούρα μας. Θα έρθω και εκεί πιο μετά, για να μην πει και την άποψή σου, εννοείται και για την Eurovision. Άρα η διασκέδαση ξαναγίνεται κάτι όπως παλιά, να μάθει και η νεολαία πώς γλεντούσαμε εμείς στη δεκαετία του 90 και του 2000. Πηγαίναμε με το φεγγάρι και φεύγαμε με τον ήλιο, θυμάσαι. Αν δεν έβαζε γυαλί ηλίου το πρωί, δεν έφευγες. Έτσι ακριβώς. Και υπήρχε και χορός και διασκέδαση και εδώ. Ναι, υπήρχε άλλη διάθεση. Ρε φίλε, αυτό ήθελα να σε πω. Εντάξει, το έκανε ο COVID, αλλά έμεινε που δεν επιτρεπόταν. Πού ήταν αυτός ο φήμας την κοινότητα πάνω στις πίστες, χόρευε ο κόσμος, τα τσιφετέλια, χαμός, όλοι πάνω, μια παρέα. Τώρα βράδυ κάβεσαι κάτω και λες πήγες στη θεατρική παράσταση. Ξέρεις τι γίνεται. Αυτό μου λέει με χαλάει, ρε φίλε, στα μπουζούκια. Γιατί. Γιατί και θα σου πω κάτι, ότι όλα ξεκινάνε από τα τραγούδια, από το πρόγραμμα. Εγώ στα λίγα αυτά χρόνια που τραγουδάω, τα 28, ποτέ δεν με διέφερε αν θα χορέψει ο κόσμος. Έβγαινα και έψαχνα τον παλμό του κόσμου. Ο κόσμος έρχεται για να χορέψει, να διασκεδάσει, να τραγουδήσει. Να ξεσκάσει, να περάσει καλά, ρε φίλε. Αυτό πρέπει να το. Είναι ένα παιχνίδι που γίνεται με τον καλλιτέχνη και με το συνέστημα του κάτω και του επάνω. Από εκεί και πέρα πρέπει κάποια πράγματα να είναι. Να κλείσουμε και το κινητό, παρακαλώ. Ποιο έχει το κινητό εκεί του κυρίου Κωνσταράβε, τον αφήνω στη ησυχία. Για να καταλάβετε τι γίνεται. Πρόβες, χαμός, πρεμιέρα εχθές και γι' αυτό. Γίνεται ένας πανικός. Αυτό είναι η μεγάλη υπόθεση, αυτό που λες, η σχέση του τραγουδιστή με του πελάτη, γιατί από εκεί ξεκινάει όλο. Έτσι ακριβώς. Και εσύ είσαι καλός διασκεδαστής. Παίζεις με τον κόσμο, έρχεσαι σε καλή επαφή, έχεις καλή επικοινωνία, ρε φίλε. Έτσι με χαρακτηρίζουν. Έτσι ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά σου είπα, γι' αυτό και κάνω ελεύθερα προγράμματα, έτσι. Δεν ξέρω πώς θα. Μάλλον η ορχήστρα ξέρει πώς θα βγω και πώς θα φύγω από την πίστα. Το ενδιάμεσο ούτε εγώ το γνωρίζω. Όπου με πάει ο κόσμος, πηγαίνω. Έτσι. Και εσύ είσαι άνθρωπος γενικότερα που είσαι τόσο και καλό παιδί, ρε παιδί μου, δεν πληγώνεις μια καρδιά. Τυχαίο το άσμα. Δεν τη κόβει τα φτερά. Δεν τη κόβει τα φτερά. Είναι και το καινούργιο τραγούδι που θα παίξουμε αποκλειστικά πλάνα κιόλα. Να το. Κωνσταντίνος Παπαδημητράκης, παιδιά, αυτό το παιδί είναι πολύ τάλαντο. Είναι από τα καλά χέρια στο Μπουζούκι. Καλό στο mastering και στο στούντιο που έχει. Και πλέον τα τελευταία χρόνια είχαμε κάνει και βίντεο κλιπ με τον Παπαδημητράκη, έπαιζα εγώ. Είναι από τι καλύτερε δουλειέ που έχω κάνει. Μπράβο. Νομίζω ο Παπαδημητράκης είναι ο νέος σκηνοθέτης των βίντεο κλιπ, να φοβούνται οι μεγάλοι σκηνοθέτες των βίντεο κλιπ, γιατί έρχεται ο Παπαδημητράκης για να σας ταρακουνήσει καλά. Είχα κάνει με τη Λένια τη Ραζή εγώ ένα βίντεο κλιπ που το γύρισε ο Παπαδημητράκης. Παίζω εγώ. Σε αυτό δεν με φώναξε, στο επόμενο όμως θα έρθω. Καταρχήν. Τι έχετε κάνει, κύριε παιδιά. Δηλαδή, respect ειλικρινά. Δύο μέρες γυρίσματα. Πού είναι αυτά τα γυρίσματα, αυτά τα σημεία, τα μέρη, Ξεκίνησε από μικρή μεγάλη Βόλβη, κάτι φανταστικά μέρη και φτάσαμε μέχρι τέρμα Ιερισσό, σχεδόν Άγιο Όρος. Πόρε φίλε, βες πλάνα, δηλαδή φανταστικό. Πότε κυκλοφορεί. Έμαθαν οδηγό σκάφη, αυτοκίνητα. Εντάξει. Βάλαμε και διαστημόπλοιο να οδηγήσω. Πότε με το κυκλοφορεί το τραγούδι επίσημα στο YouTube. Επίσημα κυκλοφορούμε τη βδομάδα που έρχεται πρώτα ο Θεός. Σήμερα έχουμε Σάββατο βράδυ δηλαδή. Ναι. Πάμε από Δευτέρα-Τρίτη. Έτσι. Από Δευτέρα-Τρίτη κυκλοφορεί δηλαδή YouTube, πατάμε Χρήστος Κωνσταράς το τίτλος. Δεν πληγώνεις μια καρδιά. Στίχος μουσική. Ναι, το πούμε γι' αυτό. Χρήστος Κωνσταράς. Τι λέει ρε φίλε, υπέγραψες όλα εσύ. Ναι. Και αν το έχεις ξανακάνει ή πρώτη φορά και όλα τα τραγούδια όλο μόνο σου. Γράφω τραγούδια, έχω δώσει τραγούδια, απλά είμαι λίγο. Πώς να σου το πω. Πολύ πίσω από την κάμερα. Έχω δώσει και τραγούδια τα οποία δεν έχω υπογράψει, ας πούμε. Και τα έχει μου έτσι. Όχι, δεν έχω δώσει, μάλλον έχω βοηθήσει να γραφτούν τραγούδια. Γνωστά που έχουν πει συνάδελφοί σου. Ναι. Μπορούμε να πούμε ένα. Όχι. Γιατί δεν. Υπογραφή. Βοηθούσα, ναι. Άρα έχει βάλει άλλο την υπογραφή σε στίχους δικού σου. Να το πω έτσι εγώ. Είσαι μουσική, ρε παιδί μου, κάτι. Ή ένα από τα δύο. Τυχαίνει τώρα να γράψεις ένα τραγούδι και είμαστε παρέα. Τρώμε ή κάτι. Είμαστε σε ένα ποτό, σε ένα καφέ
Και μου λες, έχω γράψει αυτό. Και μέσα σε ένα λεπτό σου λέω, συμπλήρωσε και αυτό. Μου λες, αμάν, δίνεις το τραγούδι εσύ. Εννοείται και είναι δικό σου. Δεν μπήκα από τη διαδικασία να πω, α, ξέρεις, Μπάμπη, εγώ έγραψα. Θέλω και αυτό. Όχι, ρε φίλε. Εντάξει, γενικότερα είσαι ανοιχτόκαρδος, παιδί μου, εμείς οι φίλοι σου που σε ξέρουμε. Είσαι καλό παιδί, έξω καρδιά, πάρε έτσι, κόσμο κι εσύ. Έτσι, έτσι ακριβώς. Θέλω όλοι αυτό που κάνουν να έχουν αποτέλεσμα και να το πούν. Δεν πληγώνεις μια καρδιά. Αυτό τι συμπαιτεί, εννοεί ο ποιητής. Πού βαράει η κουδούνα. Είναι ρυθμικό τραγούδι βασικά. Θα χορέψουμε δηλαδή, ρούμπα. Αλλά. Υπάρχει πόνος μέσα στο στίχο. Είναι το κοντράστ. Πότε το έγραψε αυτό το τραγούδι? Το τραγούδι αυτό το έγραψα στη Νέα Υόρκη όταν ήμουνα. Α, ήταν στο Συρτάρι δηλαδή καιρό. Ναι, ναι, ναι. Άρα όλα καλά τώρα με την κυρία που γράφτηκε το τραγούδι εκείνο. Νομίζω... Μια γυναίκα, να σου πω, για να αγαπάς μια γυναίκα πρέπει να σε πληγώνει. Δεν πρέπει να είναι όλα καλά. Δεν μπορώ άλλο. Αν είναι όλα καλά, έχει ημερομηνία λήξης. Πρέπει να έχει πληγή, γιατί η πληγή επουλώνεται. Καρό το μαστίγιο, ρε παιδί μου, το πω στην γλώσσα μου. Έτσι, μπράβο, ναι. Ναι. Έχω τρελαθεί με το βίντεο κλιπ, φίλε. Ναι. Δηλαδή, ταξιδεύω τώρα, το βλέπω και λέω, δεν ακούμε ήχο για πνευματικά δικαιώματα. Έτσι. Από Δευτέρα, Τρίτη είπαμε, κυκλοφορεί και όλα καλά. Και το πλακώνεις. Και τα κόρη. Τέλειο, θα πάει καλά. Δηλαδή, είμαι σίγουρος για σένα. Και είμαι σίγουρος για σένα, γιατί και έπαθα και χθες πρεμιέρα σεισμού, σας κάνατε χαμός. Ασύλληπτο, δηλαδή δεν έχω λόγια. Μεγάλο ευχαριστώ και πάλι. Τι να πω, δηλαδή, ώρες. Σας αγκάλιασε ο κόσμος, παιδιά. Εγώ είμαι το παιδί της Θεσσαλονίκης που από την πρώτη μέρα που τραγούδησα στην πόλη μου, όνειρό μου ήταν η Θεσσαλονίκη και μετά η Αθήνα. Και το ξέρεις καλά. Βέβαια. Εγώ πήγαινα στην Αθήνα σαν φιλοξενούμενος. Ποτέ δεν το έκανα σπίτι μου και δεν με ενδιέφερε. Εσύ και ο Χρυσοχοίδης. Έτσι, μπράβο. Και αυτό το πράγμα, πώς να σου πω, κάθε φορά σε κάθε πρεμιέρα έξω στο δρόμο, είναι τόσο μεγάλη μου χαρά που δεν μετάνιωσα για ούτε μια στιγμή που είπα εσύ, γιατί δεν και πώς και... Απολογισμός καριέρας, δηλαδή, Χρήστο, τώρα το... να το πούμε, γυρνάμε χρόνο πίσω, όλα καλά κύλησαν, καλές αποφάσεις είχες, αλλάζει κάτι άμα το γυρίσουμε το χρόνο πίσω τώρα. Όσες ζωές κι αν τύχει να ξαναζήσω, το ίδιο πράγμα θα έκανα. Δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει τίποτα, όχι. Το πιστεύω, όπως σε γνωρίζω, ξέρω το χαρακτήρα σου, εννοείται. Εμένα μου αρέσει αυτό. Να τραγουδάω και όλα αρχίζουν και τελειώνουν εκεί. Ό,τι έρχεται και αφορά αυτό το πράγμα που λέγεται τραγούδι, συναισθήματα, καλώς να έρθει. Είτε επιτυχία, είτε τραγούδι, είτε σουξέ, είτε καλή πρόταση από μαγαζί, είτε δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Αρχή Α και Ω είναι το τραγούδι στη ζωή μου. Σωστό, σωστό, σωστό. Επειδή έχεις άποψη και επειδή γράφεις και όλα αυτά, τραγούδια σωστά βγαίνουν, καλές φωνές έρχονται. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα στην ελληνική μουσική βιομηχανία, γιατί είσαι άνθρωπος που έχεις άποψη και είσαι τόσα χρόνια μέσα στον χώρο. Κοίταξε, τραγούδια καλά έρχονται, ναι, δεν μπορώ να πω. Βγαίνουν και όλες καλά, έχουμε καλές πένες που λέμε. Πολύ καλές πένες, εννοείται. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι που υπάρχουν φωνές στην Ελλάδα που τυχαίνει να συναντάω και λέω γιατί ρε γαμώτο την... Τι χρειάζεται, ρε φίλε, τελικά. Γιατί. Δηλαδή, δεν ξέρω τι χρειάζεται. Δεν ξέρω. Αυτό πρέπει να το ψάξουν λίγο μέσα τους οι εταιρείες. Υπάρχουν εταιρείες τώρα πλέον, γιατί λέμε και που λένε, δεν υπάρχουν και εταιρείες που υπήρχαν. Δεν υπάρχουν, ναι. Έτσι όπως είναι πλέον το πλάνο, το στάνταρ, δεν υπάρχουν. Γίνεται εσείς, τα κάνετε όλα μόνοι σας. Γίνεται παραγωγή του εαυτού σας. Αν έρθει, ξέρεις τι γίνεται. Πλέον είναι ένα εμπορικό κέντρο. Εμείς είμαστε τα μαγαζιά μας στο εμπορικό κέντρο. Αν το προϊόν που πουλάμε αρέσει, ο κόσμος θα μπει, έτσι. Εμπορικό κέντρο είναι μια μεγάλη εταιρεία που έχει όλους τους καλλιτέχνες, αυτούς που δεν εντάσσονται στην εταιρεία αυτή και αυτούς που εντάσσονται. Αν το προϊόν είναι καλό, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα σε πάρει η εταιρεία. Και η επιτυχία για ένα νέο παιδί τώρα που σε καμαρώνει και σε θαυμάζει, Χρήστο Κωνσταρά, τι του συμβούλευες που θέλει να μπει στο δικό σου χώρο? Η επιτυχία. Έχει, πώς να πω, μία λέξη, μία ονομασία, μία πρόταση, πολλή δουλειά, σκληρός αγώνας και προσπάθεια. Και τύχη. Θέλει τύχη η δουλειά θέλει μας. Θέλει και την τύχη. Οι γνωριμίες, να το πω καλύτερα. Ξέρεις τι, θέλει και την τύχη. Απλά
Εξαρτάται. Στη δουλειά μας η τύχη έχει διάφορες μορφές. Τώρα από εκεί και πέρα όλα είναι σε αυτό που κουβαλάς μέσα σου. Τι θέλεις πραγματικά εσύ. Σωστό. Έτσι, όλα από εκεί ξεκινάνε. Όλα ξεκινάνε από εκεί. Θέλεις αναγνωρισμότητα, θες λεφτά, θέλεις δεν ξέρω τι, θες να τραγουδάς, παράδειγμα. Τι θέλεις. Ποιο τραγούδι τη ζήλεψη που έλεγε, σαν ήθελα να το πω εγώ έτσι, από αυτές τις καινούργιες επιτυχίες που παίζουν. Από αυτά που γενικά, που ακούμε, που τα παίζουν γενικότερα, παλιά. Ναι ρε παιδί μου, ένα από τα καινούργια έτσι που λες, άρε αυτό ήθελα να το πω εγώ. Είναι πολλά, αλλά αυτό που έτσι τα ξεχώριζα είναι αυτό που λέει, μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση. Το παλιό, το, ναι. Του Πάριου. Του Πάριου. Πόπο τραγουδάρα. Εντάξει. Αυτό το τραγούδι δεν ξέρω, είναι... Το λέω, θα το λέω και... Και μας συνεχίζεις να το λες. Νέες φωνές, παιδιά έχουμε καινούργια. Λαϊκές φωνές έχουμε, γυναικείες και αντρικές. Κοίταξε, τι το γίνεται. Το φεύγουν και μεγάλοι καλλιτέχνες. Πάει και ο Βασίλης ο Καράς που ξέρω ότι είχατε και σχέσεις και φίλος. Ναι. Πάει ο Χάρης Κωστόπουλος. Έφυγαν να έχουμε απώλειες μεγάλων λαϊκών φωνών. Ο Πασκάλης ο Τεζής αποσύρθηκε. Τι γίνεται, ποιοι αντικαταστούν όλα αυτά τα θηρία. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή αυτές οι φωνές γράψαν τη δική τους εποχή, τη δική τους ιστορία. Εγώ προσπαθώ να υπηρετώ εκείνη την εποχή και αυτή την ιστορία, γιατί μ' αρέσει, με εκφράζει. Έτσι, φωνητικά αν θες, συναισθηματικά αν θες. Και θα συνεχίζω να την υπηρετώ. Είναι, δεν πρέπει να χαθεί, γιατί αν δεν βγουν φωνές παρόμοιες, δεν θα υπάρχει και λαϊκό τραγούδι. Αυτό. Πιστεύω τώρα εκείνο το χωράφι που λέω είναι καλλιέργητο. Δεν έχει ακόμα σπόρο. Γι' αυτό οι εταιρείες θα ανοίξουν τα μάτια και τα αυτιά τους. Και να αρχίζουν να σπέρνουν. Έτσι. Να σπέρνουν, μάλλον. Για να γίνει, για να μην πεθάνει το λαϊκό τραγούδι, ρε παιδιά. Έτσι ακριβώς. Να υπάρχει διάρκεια και συνέχεια. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα που λες. Πάμε λίγο, επειδή έχεις και εσύ άποψη. Πέρασε και η Eurovision, πώς πήγε η ΣΑΤ και το ελληνικό τραγούδι. Έτσι, να έχουμε μια άποψη γι' αυτό. Τα τελευταία χρόνια δεν το πολύ παρακολουθώ. Ο λόγος είναι ότι δεν μου αρέσει ο τρόπος που γίνεται. Καμιά φορά μου λέει, μην τα λες ρε εσύ αυτά. Δηλαδή, λέω παιδιά, είναι αλήθεια. Δηλαδή, αν έλεγα ψέματα, θα γίνομαι πολιτικός. Κατάλαβες. Επομένως, δεν μου αρέσει ο τρόπος που επιλέγουν πλέον ένα τραγούδι. Τρελαινόμουν παλιά που στυνόμασταν στην τηλεόραση, βγαίνανε Έλληνες δημιουργοί, παρουσιάζαν τραγούδια τους και ο ελληνικός λαός ψήφιζε. Έτσι. Αλλιώς δεν με αφορά η Eurovision. Και φέτος, για κακή μου τύχη, να σου πω την αλήθεια, την ώρα που έβαλα τη Eurovision, έπεσα στο τραγούδι της Ισπανίας. Άμα. Και δεν είδα τίποτα και την κοπέλα δεν είδα και δεν έχω άποψη, ας πούμε, γιατί εντός εισαγωγικών λίγο το κράξιμο, λίγο το έτσι, λίγο το αλλιώς, αλλά μην ξεχνάμε, έχουμε και το ελληνικό DNA, έτσι. Σωστό. Εσύ τα λες, ανέφερες και πολιτική ασχολείσαι με αυτά. Έλληνες πολίτης, φορολογούμενος. Εννοείται και ασχολούμαι. Ποια είναι η άποψή σου με αυτά που τρέχουν τώρα. Νομίζω λίγο τραγικά. Θέλει να συντονίσουμε όλοι τα μυαλά μας. Πάνω απ' όλα εμείς ο λαός, έτσι. Γιατί εμείς δίνουμε την ευκαιρία σε κάποιους ανθρώπους. Και αυτοί οι άνθρωποι που παίρνουν αυτή την ευκαιρία από εμάς, να είναι συγκεντρωμένοι στο γενικό καλό και όχι στο καλό της τσέπης. Είναι... Σου προτάθηκε, Χρήστο, ποτέ να ασχοληθείς με τα κοινά σου. Έγινε καμιά πρόταση από κανένα. Άπειρες φορές. Είπες, όχι, εγώ δεν είμαι ψεύτης, ασχολούμαι. Δεν μπορώ να... Τι να σου πω τώρα. Είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να... Όλοι ψεύτης είναι, ρε φίλε, κάτσε. Όλους παίρνει μπάλα. Κοίταξε, κάποιοι είναι πάρα πολύ ψεύτες. Κάποιοι όμως αναγκάζονται να πουν ψέμα, να πάνε σε ένα άλλο πράγμα από αυτό που είναι. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Αν μπορούσα, ναι, θα το έκανα, αλλά δεν μπορώ. Με τα αθλητικά ασχολείσαι, πρωταθλήματα, κύπελλα, ναι. Αυτοί που κερδίσαν και πήρανε. Να κλείνουμε. Κοίταξε, έτσι. Ήταν
μεγάλη. Η Παοκάρα το άξιζε το πρωτάθλημα. Εννοείται και το άξιζε. Δηλώνει τη ομάδα εσύ ή όχι? Δηλώνω, Αργιανός είμαι. Αργιανός. Εμείς λίγο. Με το κύπελο τι έγινε? Λίγο την πατήσαμε, αλλά δεν πειράζει. Φταίει η γυναίκα διαιτητής. Το θέμα. Δεν φταίει κανένας. Το θέμα είναι ότι. Έβαλε το χέρι της γυναίκα και μας γιατί. Όπου γυναίκα, μου έχει κάνει τη ζωή μου κόλαση. Τι σου είπα προηγουμένως. Τυχαίο είναι, δεν γίνεται. Μπράβο στον ΠΑΟΚ. Καταρχήν, μπράβο η πόλη μας. Και στον Ολυμπιακό που έκανε χθες μεγάλη νίκη. Έκανε αυτό τον άθλο γιατί για να μας πάει και λίγο πιο πίσω. Τότε με το Ευρωπαϊκό ή η Εθνική Ελλάδα, έτσι, είναι κάτι πιστεύω... Τρόμος του λέει χθες, παιδί μου, πότε έπαιξε, δεν ξέρω. Δεν ασχολούμαι με τα αθλητικά τόσο πολύ, καμιά φορά ό,τι ανεβαίνει στο ίντερνετ, έτσι, τα διαβάζω. Αλλά είμαστε κάτω... Έλληνες πάνω απ' όλα. Ναι, αγαπάμε την Ελλάδα και στηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες και εννοείται όλα αυτά. Εσύ είναι τέτοιο μάθος που πήρες. Παιδιά, διατηρεί κορμί θανατηφόρο. Το βλέπεις με το ποδήλατο, μέρα νύχτα. Γυμνάζεται και αυτή είναι η φόρμα. Να το χρώμα. Να το χρώμα. Και εγώ έχω χρώμα, αλλά το αμάξι. Έχει χρώμα από το ποδήλατο. Και γι' αυτό βλέπει τα ανάλογα κορμιά. Βε το κορμί αμαξιού και βε κορμί ποδήλατο. Έχω πάρει και ένα χωράφι. Σπαίνει και μια ντομάτα τώρα για κουβράκια. Για καλοκαίρι έρχεται. Και άστα να πάνε. Καλό είναι αυτό που αρχίζουμε να βάζουμε. Το ωραίο το με το μπλουζάτο. Εγώ έχω το καλό, ξέρει, τον ταλικέρικο. Βε το. Έτσι. Να κλείσω γαρδιολογώντα για τον Χρήστο. Κάνουμε αυτοσαρκαζόμαστε με τον Χρήστο. Έχουμε τέτοια φιλία και αγάπη. Είναι άνθρωπο του κάνει καλαμπούρι. Εγώ τι να πω για αυτόν τον άνθρωπο τώρα. Το σχήμα θα γίνει χαμός όλο το καλοκαίρι, εκεί θα μας βρίσκεται. Ξέρουμε μέρες ανοιχτές. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Α, δηλαδή, επιθετική. Έχουμε εκεί. Ορμάμε, δηλαδή ναι, ναι. Να μας βγάζετε 5 μέρες την εβδομάδα έξω. Έτσι. Πω, χαλάλι, φίλε, αξίζει. Όπως τις καλές πριν εποχές. Εντάξει, αυτό μόνο οι μούσες το είχε αυτό. 7 στα 7, τώρα έγινε 5 στα 7. Αφού υπάρχει 5 στα 7, είναι ρεκόρ πάλι για τα τελευταία χρόνια. Και κανένα μπάνιο δεν τρούμε το μπάνιο. Ναι, αυτό είπατε εσείς. Τι να πω, τα καλύτερα. Θα σκίσει και η τραγουδάρα, γιατί θα κλείσω και με ρεφρέν του καινούργιου τραγουδιού Παπαδημητράκης Κωνσταντίνος. Μπράβο, ρε director. The Special, Χρήστος Κωνσταράς, το καλύτερο παιδί, καλύτερος διασκεδαστής και καθαρή πολύ. Καρδιά και ψυχή. Μούσες εν χορό, θα είμαστε εκεί 5 φορές την εβδομάδα. Καλό βράδυ σε όλους και Bobby Knight την επόμενη εβδομάδα. Άσε τα ενίγματα, μιλά με αισθήματα, για να νιώσω αυτά που λες. Μη ψάχνεις θύματα, θα έχεις πλεξίματα και θα ζεις πάντα στο χθες. Δεν πληγώνεις μια καρδιά, δεν της κόβεις τα φτερά. Δεν αξίζει μια στιγμή να τελειώσεις μια ζωή. Δεν πληγώνεις μια καρδιά, δεν της κόβεις τα φτερά. Δεν αξίζει μια στιγμή να τελειώσεις μια ζωή. Με Mr. Gadget το κινητό σου φτάνει σε άλλο επίπεδο. Προστάτευσε τη συσκευή σου και βελτίωσε την απόδοσή της με τα πιο σύγχρονα αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων στις καλύτερες τιμές. MrGadget.gr και EasyJet. Από βίδες παντός τύπου έως βιομηχανικά εργαλεία Ζαφυράκης Μπρος. Εδώ και 50 χρόνια και σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας αλλά και στον ιδιώτη. Ζαφυράκης Μπρος. Συνέπεια και υψηλής ποιότητας προϊόντα. Ζαφυράκης Μπρος και στο e-shop zafmarkt.com. Ζαφυράκης Μπρος. Μαζαράκι 15 δίπλα στο One Salonica. Breakfast, πίτες, μπουγάτσες, κρέπες, club sandwich. Μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά, ψητά της ώρας, εκλεκτά πιάτα. Στιγμές χαλάρωσης με καφέ, γλυκό, παγωτό, πολυχώρος γεύσεων, κρυσό για κάθε ώρα της ημέρας και της νύχτας. Με παιδότοπο για τους μικρούς και προτάσεις για πάρτι, βαπτίσεις, εκδηλώσεις. Πολυχώρος χρυσό, Καπετάν Άγρα και Κομνηνών στη Σύνδο. Θέλεις να πουλήσεις το ακίνητό σου? Μη χάνεις άλλο χρόνο. Έλα στη RE/MAX Gold Σμύρνης 15 στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης
για να συναντήσεις έναν από τους 30 συνεργάτες μας. Ή κάλεσέ μας τώρα για μια δωρεάν εκτίμηση στο 2310913913. Αγόρασε ή πούλησε το ακίνητό σου με την εγγύηση της RE/MAX Gold, το νούμερο 1 αμυσιτικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Εμπιστευτείτε τους καλύτερους. B&S. Διοργάνωση events. B&S. Για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, πάρτις, παιδικά πάρτις, ήχος και φως. Συνεργασία με μεγάλο αριθμό DJs για κάθε είδους event. B&S. Αντώνης Σάλος, Μπάμπης Μπατσάρας. Για κάθε εκδήλωση με DJs ή ορχήστρα κάνετε την διαφορά. Αναλαμβάνει η B&S. Εξασφαλίζεται η επιτυχία. Τηλέφωνα 6946 523 370 και 6982 969 900.